Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά από επικοινωνία του με τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος δημοσιοποίησε την πεποίθησή του ότι πλέον είναι έτοιμη η προκήρυξη της ένταξης της αποχέτευσης της Λέρνας στο ΕΠΕΡΑ και μάλιστα με χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο είχε επενταχθεί λόγω υπέρβασης των χρημάτων και μάλιστα είχε γίνει και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση, συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, που αναφέρθηκε στην αξία της κατασκευής του έργου όχι μόνο για το Δήμο Άργους Μυκηνών, αλλά και για όλο τον νομό, αφού εκεί βρίσκονται οι πηγές της Λέρνας. Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να αναγγείλω, γιατί πριν από λίγο, είναι σήμερα Δευτέρα, πριν από λίγο μίλησα με το Υπουργείο, με τον αναπληρωτή Υπουργό και το επιτελείο του, τον κύριο Καλαφάτη, ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η προκήρυξη για ένταξη της αποχέτευσης του Δήμου Λέρνας. Ένα έργο που θα υλοποιηθεί με τη ΔΕΗ ΑΡΜ, ένα έργο πολύ μεγάλο, το οποίο θέλω να επισημάνω ότι είχε απενταχθεί στο παρελθόν λόγω υπερβάσεως των χρημάτων που είχαν γίνει τότε. Και βεβαίως ακούστηκε ότι ήταν και λίγο προεκλογικό, ότι εντάξαμε πολλά έργα προεκλογικά και τα πεντάξαμε στην πορεία. Όμως εκείνο που έχει σημασία σήμερα για το Δήμο Άργους Μυκηνών, και μιας και αυτό το έργο είναι άμεσα σε εξάρτηση, μιλάμε για την αποχέτευση του Δήμου Λέρνας, είναι άμεσα εξάρτηση με τα νερά και την καθαρότητα των νερών, των πηγών της Λέρνας, ένα έργο περίπου 9 εκατομμύρια, 9 εκατόν τόσο είναι, σε λίγο λοιπόν θα ανοίξει για να υποβληθεί πρόταση. Μας κατηγόρησαν στο παρελθόν ότι ολιγορούμε. Τους λέω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο και ό,τι έχει σχέση με έργα που πρέπει να πάρουμε για το Δήμο μας, πολεμάμε συνεχώς και δεν σταματάμε καθόλου. Άρα λοιπόν, άλλη μια επιχειρηματολογία σαθρή και επικίνδυνη θα έλεγα, που προσπαθεί να χτυπήσει την ανάπτυξη του τόπου, πέφτει και αυτή στο κενό. Είναι Νοέμβριος. Κοντεύει να βγει αυτός ο μήνας. Η απένταξη είχε γίνει πέρυσι, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Ήταν άνοιξη, από ό,τι θυμάμαι, που απεντάχθηκε το έργο αυτό και είχαν πει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα βγει η προκήρυξη. Επειδή τα οικονομικά ήταν σαθρά, η προκήρυξη βγαίνει σήμερα. Από πληροφορίες που έχω μέσα από το Υπουργείο. Και έχω πληροφορίες, γιατί οι άνθρωποι βαρεθήκαν να με βλέπουν, να ανεβοκατεβαίνω με το επιτελείο μου και μόνος μου, για να μπορέσω να πάρω αυτό το έργο, το οποίο σε λίγο αναμένεται να βγει η προκήρυξη ενδιαφέροντος και αμέσως μετά να υποβάλουμε εκείνα που είχαμε ξανά υποβάλει. Συνεπώς, το μεγάλο έργο που δεν έχει σχέση μόνο με το Δήμο Άργους Μυκηνών και δεν έχει σχέση μόνο με τον πρώην Δήμο Λέρνας, αλλά έχει σχέση και με την υδροδότηση του ναυπλίου και των υπόλοιπων άλλων κομματιών της περιφέρειας, της δικής μας, τα οποία έρχεται τώρα σε λίγο καιρό η υδροδότηση και του βορείου τμήματος του Δήμου Άργους Μυκηνών, Κουτσοπόδι, Φίχτια, Μυκήνες, Μοναστηράκι, όλη αυτή η περιοχή, η Βόρεια, Σχοινοχώρη, Μαλαντρένη, όλο αυτό το κομμάτι να υδροδοτηθεί από εδώ, δηλαδή ο παλιός Δήμος Μυκηναίων, ο παλιός Δήμος Κουτσοποδίου θα υδροδοτηθούν από τις πηγές της Λέρνας. Είναι το επόμενο. Άρα θα πρέπει το νερό να είναι διαυγές και να είναι ωφέλιμο, να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργείται από την έλλειψη αποχετευτικού. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η Δημοτική Αρχή εν μέσω Θιέλης και Θαλασσοταραχής, αλληγορικά μιλάω, πορεύεται και κερδίζει και φέρνει έργα στον τόπο. Αυτά τα έργα δεν είναι του Καμπόσου. Αυτά τα έργα είναι για αυτό το λαό. Βρέθηκα στο τιμόνι με τη συμπαράσταση αυτού του κόσμου που μου έδωσε τη δεδηλωμένη και εγώ προσπαθώ να τους δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ. Αυτό είναι ένα ακόμα έργο σε όλα εκείνα τα έργα που κερδίζουμε μέσω ΕΣΠΑ, γιατί έτσι θα γίνει. Θα προκηρυχτεί το έργο αυτό και μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδότησης θα έρθει. Ένα πολύ μεγάλο έργο, 9 εκατομμυρίων, έρχεται σιγά σιγά να μπει και αυτό μέσα σε όλα εκείνα τα έργα που είναι τα σχολεία, που είναι το κολυμβητήριο που έρχεται, που είναι το κλειστό γυμναστήριο, που είναι το μεγάλο έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης μας, το οποίο σε λίγες μέρες θα βγει προκήρυξη για να ενταχθεί, και όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτείτε σε τι ώρες γίνονται. Γίνονται γιατί προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε
χρήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μιας και εκείνα που μας στέλνουν, και θα το λέω διαρκώς, είναι δεν φτάνουν για να πληρώσουμε τα τοποχρεωλήσια που μας άφησαν οι προηγούμενοι, αλλά εκείνα τα χρήματα που έρχονται φέτος, 500 χιλιάρικα, σε άλλες εποχές κάποιοι θα έφτιαχναν ένα σπίτι με αυτά τα λεφτά μόνο. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους κατέθεσαν τόσο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΜ όσο και ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κρίγκος για την προκήρυξη ένταξης του έργου της αποχέτευσης της Λέρνας με χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΕΡΑ. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έργο ιδιαίτερης αξίας, αφού οι πηγές της Λέρνας που ιδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του νομού θα είναι προφυλαγμένες και θα παρέχουν καθαρό πόσιμο νερό στους πολίτες, τόνισαν οι δύο άνδρες, ενώ την κατασκευή του αναλαμβάνει η ΔΕΙΑΡΜ. Κάποιοι βιάστηκαν τον Ιανουάριο να πούν ότι το έργο αυτό χάθηκε. Είχαν βγει με επιχαίους τίτλους και σε εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο να πούν ότι ο Κρίγκος και ο Καμπόσος χάσαν την αποχέτευση της Λέρνας. Λοιπόν, από τότε είχαμε πει, από το Γενάρη του 2013, ότι το έργο δεν χάθηκε. Αμέσως δώσαμε τη μάχη που έπρεπε στο Υπουργείο, με τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Καλαφάτη τότε. Αμέσως κάναμε συναντήσεις και με παρέμβαση, μπορώ να το πω, ανώτατου του πολιτικού παράγοντα που μας βοήθησε σημαντικά. Λάβαμε από τότε, από τον Γενάρη, διαβεβαίωση ότι το έργο αυτό της αποχέτευσης Λέρνας θα ενταχθεί σε πρόσκληση η οποία θα βγει στο επόμενο διάστημα. Πραγματικά καθυστέρησε λιγάκι. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι καλοκαίρι του 2013. Φτάσαμε τέλος του χρόνου, αλλά παρόλα αυτά αυτό το τεράστιο έργο για το Δήμο Άργους Μυκηνών και για το νομό Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί. Σήμερα θα βγει αυτή η πολυπόθητη πρόσκληση. Είμαστε έτοιμοι μέσω της ΔΕΙΑΡΜ, που παράλληλα έχει δουλέψει όλο το φάκελο της μελέτης αυτό το διάστημα περαιτέρω, να το υποβάλουμε. Έχουμε λάβει τις σχετικές αποφάσεις στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡΜ και νομίζω ότι είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση να πούμε ότι το έργο αυτό, το τεράστιας περιβαλλοντικής αξίας, αλλά και σαν έργο επενδυτικό για την περιοχή μας, θα γίνει. 9 εκατομμύρια ευρώ έρχονται στον τόπο μας και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και οι κάτοικοι των Μήλων, του Κιβερίου, του Σκαφιδακίου θα μπορέσουν να απολαύσουν την αποχέτευση που τόσο λείπει και ξοδεύουν κάθε μήνα τα νοικοκυριά τεράστια ποσά για να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Το έργο της αποχέτευσης του τέος Δήμου Λέρνας είναι πλέον μια πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του φακέλου και η κατάθεσή του στο Υπουργείο. Πιστεύοντας ότι τα νερά της Λέρνης είναι η πρώτη πηγή που μας δίνει τη δυνατότητα να ιδρεύσουμε όλη την Αργολίδα, μας δημιουργεί εκείνες τις δικλείδες σκέψεις ότι στο μέλλον η Λέρνη πρέπει να είναι μια πηγή καθαρή. Ως εκ τούτου, με το έργο της ένταξης της αποχέτευσης, με τα καινούργια δεδομένα και με αυτά που επεξεργαστήκαμε όταν παραλάβαμε, εντάσσεται πλέον στο ΕΠΕΡΑ, αφού δεν μπορέσαμε να το χρηματοδοτήσει λόγω λαθών του παρελθόντος το ΕΣΠΑ και προχωράμε πλέον στο να μπορέσουμε να έχουμε καθαρές πηγές μέσα από ένα συνολικό καθαρό περιβάλλον για να μπορέσει και η Αργολίδα μελλοντικά να υδροδοτηθεί. Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ερμιονίδα, ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά στην ίδρυυση, ξέρετε ότι η Αρκαδία προσπάθησε και προσπαθεί να πάρει τις πηγές της Αργολίδας. Εκείνο που έχουμε σοβαρό πρόβλημα λοιπόν ήταν να έχουμε καθαρή την πηγή της Λέρνης, καθαρή την πηγή της Αρμιμόνης και ένα γενικότερο πλάνο στην αποχέτευση του τέος Δήμου Λέρνας. Πιστεύω ότι οι κάτοικοι το δουν θετικά και πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή σκέπτεται και οργανώνει και πραγματοποιεί βήμα-βήμα πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια και που ίσως είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει καταφέρει να καταθέσει τόσες προτάσεις στα Υπουργεία. Απαράδεκτη θεωρεί ο Δήμαρχος Ναυπλιών Δημήτρης Κοστούρος στην εγκύκλιο που μόλις έφτασε από το Υπουργείο και ζητά να γίνουν δίμηνες συμβάσεις του νομικού προσώπου του Δήμου Δοκιπάν με τις παιδαγωγούς των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών επειδή δεν έχουν εγκριθεί οι 11 μήνες που ήδη έχουν γίνει από το νομικό πρόσωπο του Δήμου. Προκύπτει σοβαρό θέμα, δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρος με την ευαίσθητη προσέγγιση του στο θέμα που αφορά παιδιά, αφού ως γνωστόν είναι εκπαιδευτικός και μάλιστα τονίζει ότι κάνουν λάθος κάποιοι που θεωρούν ότι εξυπηρετεί ρουσβετολογικά το Δήμο. Έχει προκύψει ένα θέμα. Κάθε χρόνο το Υπουργείο μας ζητάει να κάνουμε προγραμματισμό προσλήψεων έχοντας, για τους παιδικούς σταθμούς, έχοντας πάντα στο μυαλό του το να υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό γίνεται μέχρι τον Μάρτιο. Έτσι και φέτος το νομικό πρόσωπο έκανε τον προγραμματισμό του και ζήτησε συμβάσεις 11 μήνες, δηλαδή συμβάσεις για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
για να υπάρχουν παιδαγωγοί, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όπως το συνηθίζουμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή την τελευταία στιγμή όλα, λίγο πριν ξεκινήσει το έτος στο σχολικό, ήρθε μια εγκύκλιος η οποία έλεγε, επειδή δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι πολύμινες συμβάσεις, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις. Κάτι το οποίο εμείς, αλλά και εγώ προσωπικά, γνωρίζουμε ότι δεν είναι καν ημίμετρο. Είναι απαράδεκτο σε παιδικούς σταθμούς να μιλάμε για δίμηνες συμβάσεις σε παιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, σε οποιονδήποτε έχει σχέση με τα παιδιά, ακόμα και σε καθαριστές. Κι όμως το Υπουργείο επιμένει στις δίμηνες συμβάσεις. Αυτό έγινε λοιπόν για το πρώτο δίμηνο και αυτή τη στιγμή έρχεται με νέα εγκύκλιο να πει ότι πάλι καινούργιες συμβάσεις ακριβώς ανανεώστε με 2 μήνες. Το δίμηνες συμβάσεις δεν δίνουν τη δυνατότητα στο υπάρχον προσωπικό να ανανεώσει τη σύμβαση. Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς καταλαβαίνετε την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη σχέση παιδιού με παιδαγωγό. Δηλαδή προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα στα παιδιά. Δεν νομίζουμε... Είπατε ότι δεν μπορούν αυτοί που ήταν στην Όχι. σύμβαση να κάνουν νέα ανανέωση. Όχι, σύμφωνα με τους, νόμους δηλαδή... δεν μπορούν. Βεβαίως, πρέπει να πάρουμε άλλους. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι ένα παιδάκι το οποίο για να μείνει στους σταθμούς το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η προσαρμογή και το να γνωρίσει τη δασκάλα του, καλείται μέσα σε 2 μήνες να μπει σε μια διαδικασία να γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο. Και σε άλλους 2 μήνες έναν άλλον άνθρωπο. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Αυτό για κάποιους που νομίζουν ότι αυτά γίνονται με την ανοχή τη δική μας. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένη εποχή, εκτός από το να διαμαρτυρόμαστε. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον το εκπαιδευτικό προσωπικό, να αλλάζει κάθε 2 μήνες. Αυτό είναι το αυτονόητο, το μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά, όλοι ξέρουμε ότι το να πάει κάποιος στο σχολείο σε τόσο μικρή ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο το πόσο καλή σχέση θα έχει με τον παιδαγωγό. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή ένα πολύ ευαίσθητο νομικό πρόσωπο όπως είναι το ΔΟΚΙΠΑΝ, αυτό της πρόνοιας ή της αλληλεγγύης. Γίνεται μεγάλος αγώνας και από τον Πρόεδρο αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο με τα μύρια όσα προβλήματα, ξεκινώντας φυσικά από το οικονομικό, αλλά έρχονται αυτές οι δίμηνες συμβάσεις τώρα να μεγαλώσουν το πρόβλημα και να το μεταφέρουν και στα παιδιά. Κάτι το οποίο θεωρούμε επιοικώς απαράδεκτο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Δεν είναι δυνατόν στους παιδικούς σταθμούς να χρησιμοποιείται η λύση των δίμηνων συμβάσεων. Κάποιοι, απ' την άλλη, νομίζουν ότι αυτό γίνεται για ρουσφετολογικούς λόγους. Τα ρουσφέτια σταματάνε όταν μιλάμε για παιδιά. Τα ρουσφέτια σταματάνε όταν μιλάμε για παιδικούς σταθμούς. Το πώς έχει κρίνει το Υπουργείο κάτι δεν έχει καμία σχέση με τη βούληση τη δική μας και του νομικού προσώπου. Εμείς θέλουμε να παρέχεται η καλύτερη υπηρεσία στον κόσμο και στα παιδιά του κόσμου από το νομικό πρόσωπο με τις δυνατότητες που αυτή τη στιγμή έχουμε. Συγκέντρωση και πορεία από το αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό μέτωπο Αργολίδας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στο Ναύπλιο, όπου με συνθήματα και πανό οι συγκεντρωμένοι επέδωσαν τιμή στη μνήμη των αγωνιστών της γενιάς του Πολυτεχνείου. Παρών και ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλλας, που μίλησε για την επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία και στις μέρες μας. Μέρα μνήμης, τιμής και αν θέλετε διδαγμάτων που μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι πέρα από τη τιμή όσο αγωνίστηκαν για να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς δικτατορία, είναι ακόμα επίκαιρο τα μηνύματα εκείνη του αγώνα και ζητούμενο η υλοποίησή τους. Νομίζω ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι είναι δίκαιο ένας λαός να εξεγείρεται για την ελευθερία του, για τη δημοκρατία του και ώστε πραγματικά αυτός να κάνει κομμάτι στον τόπο του. Καταλαβαίνει όλος ο κόσμος την επικαιρότητα αυτού του μηνύματος και σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, όταν μαζικά βγαίνει στο προσκήνιο, τότε πραγματικά ακόμα και πολύ δύσκολες και πραγματικές χούρες και δικτατορίες μπορούν να καταρρεύσουν μπροστά στα δίκαια αιτήματά του. Το Επιμελητήριο Αργολίδας σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης πραγματοποιούν την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η ΕΤΕΑΝ ως χρηματοπιστωτικός θεσμός για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι ενέργειες δράσης της». Επίσημος προσκεκλημένος και εισηγητής στην εκδήλωση θα είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος. Την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Είναι καλεσμένος ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το πρώην ΤΕΜΠΕ, ο κ. Γιώργος Γεροντούκος, σε μια ημερίδα με θέμα το ΕΤΕΑΝ ως χρηματοπιστωτικός θεσμός για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι ενεργές δράσεις τους.
και απάνω θα συζητηθούν τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορέσουν πλέον να μπουν στην αγορά σε συνδυασμό και σε συνεργασία με τις τράπεζες, ώστε αυτή η περιβόητη ρευστότητα να αρχίσει πλέον να λειτουργεί, να πέσουν χρήματα στις επιχειρήσεις, διότι πραγματικά η αγορά έχει στερέψει από χρήματα και βλέπετε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας, επιχειρηματίες και τράπεζες, να έρθουμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Γεροντούκο, να μας πει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί ή που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση να δουλέψουν, να μοχλεύσουν χρήμα στην αγορά, και εκεί απάνω θα μπορέσουμε να πούμε τις διάφορες απορίες μας, τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τις ενστάσεις που έχουμε, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επιχειρηματίας. Σκεφτείτε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη φορά με το ΤΕΜΠΕ. Είναι το ίδιο ταμείο, δεν θα ήθελα βέβαια να εστιάσουμε στο ΤΕΜΠΕ, αλλά σας το λέω έτσι απλά πληροφοριακά. Είναι λοιπόν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ακούσουμε από πρώτο χέρι από τον κύριο Γεροντούκο τι λοιπόν σχεδιάζεται, ποια είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και πώς ακριβώς θα δουλέψουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αρχίσει να ρέει χρήμα στις επιχειρήσεις, διότι πραγματικά δεν πρόκειται διαφορετικά, εάν δεν πέσει χρήμα στην αγορά, να αρχίσει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη που περιμένουμε όλοι μας. Λοιπόν, έτσι καλούμε τους πάντες την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου θα παρέχει σε πολύ καλές τιμές για τους εργαζόμενους ντόπιο ελληνικό μέλι και αλεύρι την 1η και 2 Δεκεμβρίου με τη γνωστή πλέον διαδικασία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου. 1 και 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, αυτό μας ζητάει άλλος ο κόσμος από πέρυσι. Θα φέρουμε πάλι αυτό το πολύ όμορφο μέλι από τη Σιθωνία, από τη Χαλκιδική, σε τρίκυλη συσκευασία πάλι, με 19 ευρώ, δηλαδή 6,30 μόνο το κιλό. Είναι ένα θαυμάσιο προϊόν, Χριστούγεννα έρχονται, μαζί βέβαια θα το παντρέψουμε και με το αλεύρι, το γνωστό αλεύρι του Σιταρένια, από το Μήλο του Αγίου Ανδριανού, αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε και το λευκό αλεύρι, το φαρίνα να το πω έτσι, το οποίο έχει για τα αγγλικά. Λόγω του Χριστουγέννων, επειδή όλος ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και λέει κάτι και αυτό, θα έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο τύπους του αλευριού με 57 λεπτά, 57. Με 57 λεπτά να το πούμε, και το μέλι με 6,30 το κιλό σε τρίχυλη συσκευασία, 1 και 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Το αλεύρι θα είναι πάλι σε τρίχυλη. Σε δεκάκιλο, το αλεύρι. Η γνωστή διαδικασία, ξέρει ο κόσμος πλέον, να παίρνει στα γνωστά τηλέφωνα 28141 και 21269, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα όσον αφορά τον τομέα της διάθεσης. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Lacoste, Boss, Gant, Tommy Hilfiger, Columbia, Camel Active, Strelson, Forecast, New Zealand, Marlboro Classics, Trussardi Jeans. Αποκλειστικά, Andris. Που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας.
οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Όπερα. Διαθύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Διαθύμισέ μου το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Διαθύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα, να μην μιλάω με μια γνωστή στη χορτά. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Το όνομά σου για να δω αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα στο μυαλό. Όπερα. Υπέροχη χοροδιακή βραδιά με ύμνους από βυζαντινές χοροδίες που ανατοπίθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην αίθουσα του Βουλευτικού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 300 χρόνων από τη θεμελίωση και ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ναυπλίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εψάλησαν εκκλησιαστική ύμνη από τη χοροδία του πρωτοψάλτου του Εμμανουήλ Νικολουδάκη, καθώς και από τη χοροδία του Εργαστηρίου Ψαλτικής Αθηνών με χωράρχη τον Αθανάσιο Παϊβανά. Στο τέλος έγινε απονομή τιμητικών διακρίσεων. Η απόψινή βραδιά, μια εξαιρετική βραδιά, σπάνια για τα δεδομένα του ναυπλίου της πόλης μας, φιλοξενεί δύο βυζαντινές χοροδίες. Η μεν πρώτη είναι του πρωτοψάλτου του ναού, κυρίου Εμμανουήλ Νικολουδάκη, από μαθητές του Αργολιδής και Κορινθίους. Και η δεύτερη, η χοροδία Εργαστήρι Ψαλτικής, υπό τη διεύθυνση του κύριου Αθανασίου Παϊβανά, μια από τις καλύτερες ανά την Ελλάδα χοροδίες βυζαντινές, με πλούσιο ενεργητικό, με έκδοση ψηφιακών δίσκων CDs, η οποία πάντα αποδίδει με καταπληκτικό τρόπο τους ζεδινούς ύμνους, με αυθεντικό θα έλεγα τρόπο του πατριαρχικού λεγόμενου ύφους. Επίσης αυτή η βραδιά θα έχει και στο δεύτερο μέρος της κάποιες τιμητικές διακρίσεις, αποδόσεις τιμής σε πάλετε διατελέσαντες πρωτοψάλτες λαμπαδαρίους του Ιερού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, στον καθηγητή Σωτήριο Σπυρόπουλο, στον λαμπαδάριο πάλι ποτέ κύριο Πέτρο Αντωνιάδη, στον μακαριστό πρωτοψάλτη του ναού και φίλο καρδιακό Θεόδωρο Μπότσο. Όλα αυτά θα γίνουν απόψε, γίνονται μάλλον απόψε στο Βουλευτικό, σήμερα που μιλάμε, 17 του μηνός, αυτό το βράδυ, και είναι η αρχή των εκδηλώσεων για τα 300 χρόνια του Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει και στην πανήγυρη του ναού, όπως θα μάθηκε αρμοδίως, μια πολύ ωραία χοροδία αποτελουμένη από πρωτοψάλτες Αθηναίους, Κορινθίους και από άλλα μέρη της Ελλάδος, που θα ψάλει με τρόπο υπέροχο βυζαντινό την ακολουθία τόσο του Εσπερινού Όσου και του Όρθρου και της λειτουργίας κατά την 5η και 6η Δεκεμβρίου του παρόντος του ενεστώτος έτους. Thank you.
πολύ όμορφη χοροδιακή βραδιά. Το ξεκίνημα των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο 300 χρόνων της ζωής του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στον Ναύπλιο. Ένας πολύ ιδιαίτερος ναός, μιας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υποδέχεται τους επισκέπτες. Αυτός είναι που τους προειδεάζει για το τι θα δουν μετά όταν θα περιδιαβούν την πόλη μας. Προσωπικά από εκεί έχω την ανάμνηση της βάφτισης του γιού μου. Θεωρώ ότι επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο, χωρίς φανφάρες και μεγάλη διαφήμιση, και φιλανθρωπικό αλλά και πνευματικό. Και θέλω να συγχαρώ για αυτή την υπέροχη χοροδιακή βραδιά απόψε και τους χωράρχες και τους χοροδούς, αλλά και τα τιμόμενα πρόσωπα. Ήταν όλοι καταπληκτικοί και ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά που έχει, αλλά και στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, είναι να στέγεται δίπλα τους και να τους βοηθά. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία εκδήλωση. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο του Ναυπλίου, της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, αλλά και ευρύτερα του Ναυπλίου. Γιορτάσαμε σήμερα με πάρα πολύ όμορφο τρόπο τα 300 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσει να παράγει αυτό το έργο το οποίο παράγει ο Άγιος Νικόλαος και να προσφέρει την αγάπη κυρίως προσφέρει ο ναός σε όλους τους κατοίκους εδώ της πόλεως μας. Με αφορμή την απόφαση του Δήμου Άργους Μυκηνών να χρηματοδοτήσει την αναστήλωση και αποκατάσταση της Παναγίας της Κατακεκριμένης ή Πορτοκαλούσας στο Άργος, στην αίθουσα Αργίων Οδαναός, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα εκδήλωση όπου αποκαλύφθηκαν πτυχές του ναού που ήταν άγνωστες ακόμη και από τους Αργίους που τόσο τιμούν την προστάτητα Παναγία τους. Στην περίπτωση της Μονής Κατακεκριμένης, ιστορική έρευνα απέδωσε μόνο για τα πολύ νεότερα χρόνια. Η σιωπή ή και ασάφεια των σωζόμενων γραπτών πηγών από τον 9ο αιώνα που η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή της ως Λυκείας μέχρι το 1900 μας οδηγούν να χρονολογήσουμε με βάση τις σωζόμενες πηγές, δηλαδή πηγές, το σημερινό συγκρότημα της Μονής γύρω στη χρονολογία αυτή. Καταρχήν εμείς τη λέμε Παναγία Κατακεκριμένη και Παναγία Πορτοκαλούσα. Ο ομιλητής την έλεγε Παναγία του Βράχου. Δεν ξέρουμε εμείς έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Όπως ξέρετε υπάρχει Παναγία Κατακεκριμένη ή Πορτοκαλούσα. Υπάρχουν δύο παιδιά του Άργους, ο πατήρ Ιωσήφ και ο πατήρ Μακάριος, οι οποίοι επιμελούνται της Μονής, εκεί μένουνε, και οι οποίοι έχουν ένα ζήλο προς το σκοπό της αποκαταστάσεως και αναστηλώσεως. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι επετεύχθη με χρηματοδότηση του Δήμου Άργους, και πρέπει να το πούμε αυτό, η χρηματοδότηση όχι μόνο της μελέτης, αλλά και της αναστήλωσης. Αυτή τη στιγμή μέσα στο Δωναό παρουσιάζει ο ομιλητής το ιστορικό της Μονής και τώρα εμείς που είδαμε τις πρώτες εικόνες τα χάσαμε διότι δεν την ξέραμε έτσι τη Μονή. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερη οπτικά, αλλά το αληθές είναι ότι είναι έτσι όπως ήταν διόροφη. Παρουσιάζει λοιπόν όχι μόνο το πώς ήταν η Μονή και στη συνέχεια του λόγου του θα πει για το πώς θα εξελιχθεί και πώς θα αναστηλωθεί, εάν μπορεί να αναστηλωθεί. Το ποσό είναι σημαντικό που έδωσε ο Δήμος. Δεν μπορώ να το ξέρω, Ξέρω ότι είναι στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Και μέσω αυτών των προγραμμάτων γίνεται αυτό, γιατί αναπαλαιώνουν παλιές εκκλησίες κλπ. Τώρα, για μας είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός του ότι αυτή η εκκλησία θα προσεχθεί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν την πρόσεξαν όσοι μέχρι τώρα διοίκησαν οι ιερείς ή εκκλησιαστικές επιτροπές. Όλοι επεμελήθησαν. Αλλά αυτό είναι μια τομή μεγάλη. Είναι μια μεγάλη τομή που θέλει και μεγάλη προσοχή. Γιατί, δηλαδή κατά τη δική μου άποψη, ναι μεν πρέπει να έχουμε πιστότητα όπως ήτανε, αλλά πρέπει να έχουμε και την ομορφιά όπως διαμορφώθηκε. Αυτό όμως δεν είμαι αρμόδιος εγώ να το πω. Θα το πούν οι αρμόδιοι οι οποίοι τελικά θα εγκριθεί και από το ΚΑΣ αυτό η μελέτη. Είναι παρήγορο το ότι γίνεται αυτό το πράγμα στο Άργος. Ο Δαναός θα έχει διαλέξεις και φέτος συνεχόμενες όπως κάθε χρόνο. Συνεχόμενες έχουμε. Με μία δηλαδή προσέχουμε όσο το δυνατόν να είναι πιο αξιόπιστες. Είπα
αναγγείλαμε μία διάλεξη του κυρίου Κωνσταντινίδη, όχι την προσεχή. Την προσεχή έχουμε μουσική εκδήλωση με έργα σοβαράς μουσικής με τον Ρεντούλη και άλλους τρεις καλλιτέχνες. Είναι μόνο σοβαρή μουσική. Αρχίσαμε με παλιά ελληνικά τραγούδια και με οπερέτες την πρώτη. Και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος γιατί τους ενδιαφέρει. Η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε και να πραγματοποιηθούμε μόνο διαλέξεις. Είναι κάπου, αν δεν διανθίζεται και με κάτι άλλο, η όλη κατάσταση και παρουσία του Δαναού δεν μπορεί να έχει την επιτυχία, γιατί απευθυνόμαστε στον κόσμο. Ο κόσμος είναι διαφόρων προτιμήσεων και ορέξεων, αν θέλεις. Άρα λοιπόν, ανταποκρινόμενοι σε αυτό, γι' αυτό κάνουμε και μερικές εκδρομές καλλιτεχνικές, όπως πήγαμε στο Θοδωράκη την εκδήλωση κλπ. Νομίζω ότι δεν φεύγουμε από το πνεύμα του Δαναού, γιατί ποτέ δεν ήταν ο Δαναός μόνο διαλέξεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, ακολουθούμε το ρεύμα των καιρών. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί με το νυχτερινό δελτίο των 11. Προς τον παρόν, γεια σας. Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, 100% τοπική δυναμική αλυσίδα, με 3 καταστήματα, Ηρακλέως 30, Άργος, Χαρίλαου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Προσφορές εβδομάδας, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων Νεομάτ, 50 μεζούρων, μόνο 4,50, χαρτί υγείας Softex Super, τα 16 ρολά, 4,99, νερό Λουτρακίου 5 λίτρα, 1,39, επιπλέον προσφορά στις 5 φιάλες και μία δώρο και η καινή φιάλη διαθέσιμη για πολλές χρήσεις. Αχλάδια κρυστάλλια τρυπόλεως 1,45. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει τα χειροποίητα λουκάνικά μας, ευκαιρία τιμής, ευκαιρία δοκιμής. Το κιλό 5,99. Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας.
Για αύριο στα δυτικά προβλέπονται νεφώσουν βροχές. Τα υπόλοιπα προβλέπονται νεφώσεις, βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και βόρεια, νοτιοανατολική μέτριος ισχυρή και τοπικά στο Ιόνιο πολύ ισχυρή και στα υπόλοιπα αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, βαθμία όμως εστραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 5 έως 17 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 έως 19 και στα νησιά από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και στα υπόλοιπα νεφώσεις βαθμία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολική μέτρη έως ισχυρή και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, βαθμία όμως εστραφούν σε νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.